Έντονα προβλήματα παρουσιάστηκαν από την πρόσφατη κακοκαιρία στην κεντρική αλλά και τη δυτική Μακεδονία. Κλειστή παρέμεινε η Εγνατία Οδός από την Κοζάνη ως την Καλαμιά, ενώ επιχειρήσεις απεγκλωβισμού στήθηκαν από την πυροσβεστική υπηρεσία. Στην Καβάλα, η βροχόπτωση διήρκησε περίπου 40 λεπτά και δημιούργησε αρκετά προβλήματα τόσο στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, καθώς επίσης και σε δημοτικά διαμερίσματα όμορων Δήμων. Δεν βρισκόμαστε στην πλατεία Ομονίας στην Αθήνα, απλά στη συμβολή των οδών Ομονίας και Σμύρνης εδώ στο δημοτικό διαμέρισμα της Νέας Ηρακλίτσας του Δήμου Παγκαίου. Και πραγματικά, μετά από την ισχυρή βροχόπτωση που έπληξε την περιοχή, η εικόνα μιλάει από μόνη της. Όποτε βρέχει, τι γίνεται? Κοιτάξτε τα χάλια εδώ πέρα. Μπορείτε να πάτε λίγο παρακάτω να δείτε τι γίνεται. Όλα τα φρέατα είναι βουλωμένα. Έζησα 45 χρόνια στο εξωτερικό, στη Γερμανία, και ήρθα εδώ στην πατρίδα μου λίγο να χαρώ. Βλέπετε τα χάλια. Τριτικοσμική κατάσταση είναι. Ζητάτε βοήθεια έτσι από τον Δήμο γενικότερα? Το γνωρίζει ο Δήμος για τον οικισμό εδώ πέρα? Όλα τα ξέρουν, όλα παιδιά. Οδός Περγάμου. Εξακολουθούμε να βρισκόμαστε στο δημοτικό διαμέρισμα της Νέας Ηρακλίτσας. Και η εικόνα για μια ακόμη φορά μιλάει από μόνη της. Σίγουρα για να διασχίσουμε την συγκεκριμένη οδό θα χρειαστούμε γαλότσες, κάτι που δεν έχουμε. Θα προσπαθήσουμε ωστόσο κάτι πολύ δύσκολο. Για να δούμε. Με προσοχή. Μαζεύεται εδώ κάτω νερά. Ναι. Εντάξει, έχουμε Αγγλία. Έχετε πάρει, παίρνετε τα μέτρα σας. Έτσι, ναι, ναι. Δύσκολα τα πράγματα. Ο Δήμος από την πλευρά του τι σας λέει για τα υπόλοιπα κομμάτια που δεν είναι ασφαλτοστρωμένα? Τι να πει, δεν ξέρω πού να πάμε και τι να κάνουμε πλέον. Αυτά είναι που βλέπετε και ο οικισμός του 40 μετράει τις πληγές του. Έτσι, έτσι. Στο συγκεκριμένο σημείο το οποίο βρισκόμαστε δεν θυμίζει συμβολή των οδών Ομονίας και Ιωνίας. Απέναντίας θυμίζει ένα τελείωτο ρέμα. Προσπαθούμε όσο μπορούμε, ρίξαμε λίγο χαλί και να φεύγουν τα νερά, κάνουμε να είναι λίγο πιο κατηφορικός ο δρόμος, αλλά υπάρχει κάποιο πρόβλημα, γι' αυτό και δεν στρώνονται με άσφαλτο οι δρόμοι εδώ. Είναι μια πρωτοβουλία για να ρίξετε λίγο χαλί. Ναι, έτσι, ναι, ναι, βέβαια. Ο Δήμος τι σας λέει? Υπάρχει κάποια διένεξη με κάποιον που έχει κόπεδο εδώ κάτι και γι' αυτό δεν... Γενικότερα, επειδή υπάρχουν και χαμηλά σπίτια, κάποιοι φροντίζουν και έχουν αντλίες για πάνω ενδεχόμενο. Δεν έχουμε αντλία, να πω την αλήθεια, αλλά ως τώρα, έως αυτή τη στιγμή δεν είχαμε κανένα. Και εύχομαι να μην έχουμε στο μέλλον. Ναι. Θα προσπαθήσουν, μάλλον κάτι να κάνουν. Βέβαια, πέρυσι στρώσαν τους κάθετους ναι, δρόμους, κάναν ό,τι μπορούσαν. Ναι. Όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, ξέρετε πώς είναι στην Ελλάδα. Χρονοβόρα όλα. Ιδίως θα τα μπλέξουμε δικαστήριο. Μπορεί ο Δήμος ωστόσο Παγκαίου πριν ένα χρόνο να έχει προχωρήσει στην ασφαλτόστρωση των κάθετων οδών εδώ στη Νέα Ηρακλίτσα, στον οικισμό 40, όμως η κατασκευή των συγκεκριμένων φρεατίων δείχνει ότι δεν μπορεί να υποδεχτεί μεγάλο όγκο, μεγάλη ποσότητα νερού. Δεν είναι λίμνη, είναι κατοικημένη περιοχή. Είναι εδώ στη Νέα Ηρακλίτσα, στον οικισμό 40. Η εικόνα μιλάει από μόνη της και από την άλλη μεριά πάλι τα ίδια.